Καλώς ήρθατε στο Business Planet. Είμαστε στη Δρέσδη της Γερμανίας και θα μιλήσουμε για μία από τις καθοριστικές προκλήσεις της εποχής μας. Πώς να τροποδοτήσουμε μία οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Κλειδί για το σκοπό αυτό θεωρούνται οι μπαταρίες. Ανδρέα, είσαι ειδικός στον τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή μιας συσκευής που θα αλλάξει τα δεδομένα. Πόσο κοντά είμαστε? Πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Όμως το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχουμε μια συσκευή αλλά πολλές, γιατί έχουμε περισσότερες ανάγκες. Για ενεργειακές εφαρμογές η επιλογή είναι οι μπαταρίες. Ενώ για υψηλής ισχύος εφαρμογές χρειαζόμαστε συσκευές όπως οι υπερπυκνωτές. Ας δούμε λοιπόν έναν από τους πρωτοπόρους εδώ στη Σαξονία. Φανταστείτε να φορτίζετε το ηλεκτρονικό σας αυτοκίνητο σε μερικά λεπτά ή το κινητό σας σε μερικά δευτερόλεπτα. Μια εταιρεία που δουλεύει πάνω σε αυτό είναι η Skeleton Technologies. Χάρη σε ευρωπαϊκά κονδύλια, πρόσφατα άνοιξε αυτό το εργοστάσιο κοντά στη Δρέσδη. Κατασκευάζει υπερπυκνωτές, μια τεχνολογία που φορτίζει ηλεκτρικές συσκευές σε χρόνο ρεκόρ. Σε 5 με 10 χρόνια οι υπερπυκνωτές θα χρησιμοποιούνται ως μονάδες ταχείας φόρτισης που θα μεταφέρονται με το όχημα. Φανταστείτε ότι θα πηγαίνετε στο σταθμό φόρτισης και θα το φορτίζετε κυριολεκτικά μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα για να πάτε στο σπίτι ή στη δουλειά. Για να γίνουμε πιο πράσινοι είναι απαραίτητο να βρούμε καλύτερους τρόπους αποθήκευσης ενέργειας. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα βραβείο 10 εκατομμυρίων ευρώ ως κίνητρο για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής μπαταρίας για ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Είναι μεγάλο κομμάτι της λύσης αυτό. Μπορεί να φορτίσεις μέσα σε 2 με 3 δευτερόλεπτα και να έχει σχεδόν άπειρη διάρκεια ζωής. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματά μας, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Ανδρέα, σε σένα και πάλι, ρεαλιστικά, πώς θα αλλάξει τη ζωή μας αυτή η τεχνολογία? Νομίζω ότι η τεχνολογία αυτή έχει ήδη αλλάξει τη ζωή μας. Υπάρχουν πολλές μπαταρίες, πολλοί υπερπυκνωτές σε συσκευές που κατασκευάζονται καθημερινά. Και αυτό δεν θα μειωθεί στο μέλλον. Θα αυξηθεί, αφού και άλλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βγαίνουν στους δρόμους. Είναι μια πραγματικότητα που στο μέλλον θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Τα ωφέλη δεν είναι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία. Έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Όλες αυτές οι εφαρμογές χρειάζονται νέες συσκευές και οι συσκευές αυτές απαιτούν νέες τεχνολογίες. Άρα, νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρήσεις. Πιθανότατα θα είναι μια από τις μεγαλύτερες δουλειές του μέλλοντος. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Εδώ τελείωσε το Business Planet. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Τα λέμε σύντομα.